Καλέ, αυτό είναι χαλασμένο, δεν έχει όλα από κάτω. Θα γλιστρήσω, θα σκοτωθώ με αυτό. Να πάω να φέρω κάτι γαλότσες που έχω για τις βροχές. Έτσι είναι τα παπούτσια του Κέρλινγκ. Το ένα γλιστράει, το άλλο όχι. Κόρη Πρόσω, έλα να κάνω μια φωτογραφία με το παπούτσι του Κέρλινγκ που τζιλά. Say cheese! Cheese! Και μια με τούτο που δεν τζιλά. Say cheese πάλι! Cheese! Εγώ τόσο δεν καταλαβαίνω το cheese το λέει για να βγει χαμογελαστή. Νομίζω ότι είναι φωνητική εντολή για το κινητό. Συγγνώμη. Είπε cheese. Είπα. Συγγνώμη, εσύ μου είπες, θα σκουπίζουμε μόνο. Για να καταλάβω, θα σκουπίζω και θα γλιστράω. Είσαι τρελή. Τι άλλο θα με μάθεις μετά, να σφουγγαρίζω πετώντας. Καλημέρα. Καλώς ήρθα. Hello! Αν έχετε τελειώσει, ήρθε η ώρα για την πρώτη μας προπόνηση. Το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνετε είναι να κουμπίσετε με το χέρι σας στον πάγο. Πώς είναι? Έχει εξαγκώματα. Ακριβώς. Έχει στρογγυλές παγωμένες pebbles, φυσαλίδες. Δεν είναι λίος. Αν ήτανε, οι πέτρες δεν θα γλιστρούσαν. Ενώ τώρα οι πέτρες γλιστράνε πάνω σε αυτές τις φυσαλίδες, οκ? Okay? Αχ, κύριε Παπαδάτο μου, σας παρακαλώ, κάρτε δε. Μια που πανακουμπήσα τις φυσαλίδες, μια που τις ακουμπώ και μια που τις ακουμπήσα. Έτσι καταστρέφεται ο πάγος. Αλλιώς θα καταστρεφόταν η προπόνηση. Το κέρλινγκ είναι ένα ασφαλές αγώνισμα. Δεν έχουμε συχνά τραυματισμούς. Ωστόσο, δεν πάβει να είναι ένα αγώνισμα που διεξάγεται σε πάγο και αυτό το κάνει λίγο επικίνδυνο. Τα παπούτσια που φοράτε είναι διαφορετικά το ένα με το άλλο. Το ένα είναι το grip foot και το άλλο είναι το sliding foot. Στα εγγλέζικα θα το κάνουμε το μάθημα. Το grip foot είναι το σταθερό μας πόδι, είναι αυτό που έχει από κάτω τη σόλα. Ενώ το sliding foot είναι το πόδι που γλιστράει. Πάντα, μα πάντα, μα πάντα στον πάγο μπαίνουμε με το σταθερό μας πόδι. Με το grip foot. Οκ. Okay? Okay. Ωραία, πάμε να μπούμε στον πάγο λοιπόν. Βγάλετε τις σόλες σας. Βάζουμε πρώτα τη σκούπα και τώρα μπαίνουμε με το σταθερό μας πόδι, το grip foot. Νόμιζα ότι αυτό ήταν το grip foot. Πώς το έπαθες, ρε παιδί μου. Τώρα το έπαθα. Αχ. Έλα, πάρε μια πετσέτα, πάρε και το σαμπουάν, λούσου και έλα εδώ να σε κουρέψω. Πρόσω. Καλάβιες, τι κάνεις εσύ εδώ, άμα σε δει κανείς. Να σου πει και ο Θόδωρας. Πώς είσαι, χτύπησες? Καλά είμαι, καλά είμαι. Ποιος χτύπησες? Γλίστρησα στον πάγο. Αυτό φίλε στον πάγο. Ναι, έλα πάρτο και όταν τελειώσεις μου το επιστρέφεις. Άντε, γεια σου τώρα. Πρέπει να σου μιλήσω. Ήθελε ένα ψαλίδι. Καλή κοπέλα είναι αυτή. Ναι, καλή είναι. Έλα να σε κουρέψω τώρα. Πιάσε αυτήν εδώ την τούφα. Πιάσε την, ντε. Και κόψε την 3 εκατοστά. Τώρα πιάσε από την άλλη πλευρά και κόψε την αντίστοιχη τούφα 3 εκατοστά. Αυτή την έκοψα λίγο παραπάνω. Να κόψω την προηγούμενη λίγο ακόμα να έρθουν στα ίσα τους. Είσαι γεννημένη κομμότρια, Λούλα μου. Μπράβο. Κατάλαβες τι θέλει να κάνει εδώ. Θέλει να βγάλει την κόκκινη από το κέντρο. Δεν έχει σημασία που οι κίτρινες πέτρες είναι περισσότερες. Αλλά ότι η κόκκινη είναι πιο κοντά. Ναι, το κατάλαβα. Το ξέρεις ότι έχει πρωταθλήματα για αθλητές με αμαξίδια. Δεν γλιστράνε στον πάγο οι ρόδες. Όχι, αγάπη μου, αν προσέχεις, δεν γλιστράς. Μόνο η θεία σου η Φρόσωπη και σου σκοτώθηκε με το καλημέρα σας. Καλώς την. Γεια! Όλα καλά. Μαμά, πρέπει να πληρώσεις το φροντιστήριο. Ναι, αγάπη μου, θα το πληρώσω. Μου είπαν ότι σε πήραν και τηλέφωνο. Δεν το είδα. Και χθες σε πήρανε και σήμερα. Μπορεί. Θες να φας? Μαμά, βρήκα βίντεο από αγώνισμα μαξίδιου. Από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Βάλε, βάλε να δούμε.
Ναι. Τι? Η κοπέλα είναι Κύπρια. Πώς θα παίξει με την Εθνική Ελλάδος? Πώς θα τη βγάλουμε δελτίο αθλήτριας από την Παγκόσμια Ομοσπονδία? Πρέπει να πάρει την υπηκότητα. Σταλώ. Πρέπει να αλλάξει υπηκότητα. Βραζιλιάνα θέλω να με κάνετε! Σάμπα! Τεγιανέρο! Να, 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 σάμπα, μωρέ, Στάλα. Ελληνίδα πρέπει να γίνεις. Ελληνίδα? Απαναγιά μου, γιατί? Ω, για Ελληνίδα δεν ξέρω. Θέλετε να γίνουμε νούλες Βραζιλιάνες? Τι λες, μωρέ. Τότε πρέπει να αφήσετε λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Εντάξει. Άτε καλά να αλλάξω. Αυτό ήταν. Ναι, αλλά της μάνας μου να μην το πείτε. Δαμέ τις κάθουν οι καλαμαράδες, δαμέ. Sorry κιόλας. Ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τη διαδικασία για την υπηκότητα. Γεια. Στο καλό. Στο καλό. Αυτές δεν θα φύγουν έτσι εύκολα, Κυριάκο. Καλά. Θα παίξουν λίγο, θα πάνε τα μούτρα τους και θα ξεκουμπήσουν τον υψηλή, ήδη έπεσε χθες. Μια τούμπα ακόμα να φάει και να παρατήσει. Υψηλή. Γιατί η Κύπρη ετοιμάζεται να αλλάξει υπηκότητα. Έχω εγώ κοντζά παγοδρόμιο για να τα αφήσω να εκμετάλλευτα. Ήδη έχω κλείσει 16 σχολιά. Να έρθουν να δουν την κόκκινη σκουπίτσα. Θα κάνεις κρυφά παραστάσεις για σχολεία στο παγοδρόμιο, θα σε πάρουν είδηση. Πώς? Όπως σε πήρα κι εγώ όταν αποφάσισες να μου κλείσει το Ινστιτούτο. Πρόσεξε, Κυριάκο, μόνον αυτό σου λέω. Αυτές δεν θα τα παρατήσουν εύκολα. Όλα άσπρα. Κυρία Φίμπη, τηλέφωνο σας χτυπάει, να το φέρνω. Να φέρω το ξανά, σας παρακαλώ. Ναι. Αγάπη μου, Φίμπη μου, η Ελίκη είμαι. Κάθε μέρα πίνουμε καφέ μαζί. Το εξώφυλλο που είχαμε κάνει το 2010 το έχω στο γραφείο μου κορνίζα. Στο έχω πει ποτέ. Κάθε φορά που μου ζητάς χάρη. Φίμπη μου, έχω τις δημόσιες σχέσεις στο θέατρο της Τάνιας Μαυροπούλου. Θα έρθει στην πρεμιέρα, είναι την άλλη Τρίτη. Τι ανεβάζει? Ρωμαίο και Ιουλιέτα. Έρχομαι του Μπόστ. Του Σέξπιρ. Μάλιστα. Με πήρε και ο Μάνος, θέλει να έρθείτε μαζί. Αλίκη, με το Μάνο έχουμε χωρίσει. Ναι, αλλά αυτός θέλει να τα ξαναβρείτε. Και βγαίνει και το λες όλα τα περιοδικά. Πού να το πει. Σωστά, τι θα πεις κι εσύ. Συζητήθηκε πάρα πολύ η συνέντευξη που έδωσε στο Θέμο. Πρέπει να έρθείτε μαζί, Φίβη. Θα είναι το talk of the town την άλλη μέρα. Θα σας βάλω πρώτη σειρά, δίπλα στο Μουτσινά. Δηλαδή, αν έρθω μόνη μου με μια φίλη μου, που θα με βάλεις να κάτσω? Ποια φίλη σου? Μία, δεν την ξέρεις. Γιατί δεν έρχεσαι με το Μάνο? Γιατί δεν θέλω. Καλά. Θα έρθεις όμως, για μένα. Για τη φιλία μας. Αν η φιλία μας ήταν άνθρωπος, θα την έβαζες να καθίσει 25 σειρές πίσω από το Μουτσινά. Φίβη, έλα με το Μάνο. Θα σας παίξω παντού την άλλη μέρα. Θα γίνει χαμός. Αν θέλω να κάνω χαμό, μπορώ να τον κάνω και χωρίς το Μάνο. Λοιπόν, θα το πω σε σένα, γιατί θα το πω σε κανέναν άλλον. Θα έρθω με μια ζάμπλουτη Ρωσίδα επιχειρηματία που έχει έρθει στην Ελλάδα για μυστικές συναντήσεις με στελέχη της κυβερνήσεως. Μεθαύριο έχει ραντεβού με τον Πρωθυπουργό. Πώς τη λέτε? Οξάνα Ντεμίντοβα. Α, εκτός από ζάμπλουτη, είναι και πρώην του Αμπράμοβιτς. Α, και τώρα? Τώρα αυτός θα έχει με την Ναόμη. Και όταν λες ζάμπλουτη, έχει επιχειρήσεις? Ναι. Ναι, ναι. Έχει την Αεροφλότ. Την Αεροφλότ με τα αεροπλάνα? Γιατί υπάρχει Αεροφλότ με πρέσες και ατμοσίδερα, με αεροπλάνα βέβαια. Είναι κύρια μέτοχος. Γι' αυτό θα μας κρατήσεις δύο θέσεις στην πρώτη σειρά, έτσι. Θα τα πούμε στην πρεμιέρα. Οξάνα, θες να πάμε την Τρίτη θέατρο? Τρίτη, κυρία Φίμπη, είπαμε κρεμάσω κουρτίνες. Μετά τις κουρτίνες, το βράδυ. Ναι. Κάθε μέρα σε μελετάω και πίνω τον καφέ μαζί σου. Το εξώφυλλο που είχαμε κάνει το έχω στο γραφείο μου κορνίζα. Αλίκη, η Φίβη με πάλι εμένα πήρες. Λοιπόν, γύρω στις 9, Ατσαλάκωτος. Ως και η φόρμα του είναι σιδερωμένη. Συγκόμενο. Κάθε βράδυ κι άλλον. Γιατί το λες αυτό? Γιατί έτσι είναι. Όχι, εγώ το συμπαθώ. Αν δεν το βλέπεις πόσο ψυχρός άνθρωπος είναι. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η μούρη του, το σώμα του, τα μαλλιά του, τα ρούχα του. Έχω πολλούς φίλους γκέι που είναι έτσι. Ένα τζιν είναι για αυτούς πολύ πιο σημαντικό από ότι ένας άνθρωπος. Και κάθε μέρα γυμναστήριο και σεξ. Το σπίτι τους να γκρεμιστεί, δύο πράγματα θα έχουν σίγουρα. Πρωτεΐνες και προφυλακτικά. Σωστά. Τι άλλα προβλήματα θα έχει αυτός? Το Σάββατο ευχήγαμε ένα φίλο μου τον Κίκο και πετύχαμε τον στον Γκάζι. Και του Κίκου άρεσε του και δεν και μίλησε του. Αλλά τούτο δεν το μίλησε. Ήταν σνόμπ.
Και μετά ο Κίκος ευτυχώς γνώρισε έναν άλλον παιδί και πήγε σπίτι του. Και είπε του Κίκο ότι αρέσκουν του πάρα πολλά τα κίνκι. Γιατί τους γκέι αρέσκουν τους πάρα πολλά τα κίνκι. Και φόρησε του μία φόρμα λέιτεξ. Μαύρη, ολόσωμη για αληστερή και γίνηκε σαν την φόγκια. Γιατί ο Κίκος είναι λιολότα. Και βάλε και ο άλλος μία. Και μία μάσκα πάνω στην κεφαλή από εκείνες που φορούσαν στο Τσέρνομπιλ. Και εκεί που ξεκινήσαν, κάνει του το λέιτεξ αλλεργία και πιάνει με ο Κίκος η ώρα 5 το πρωί και λέει μου στάλω, έλα να μαζέψει τσένι μπορώ. Γι' αυτό σα μιλούσε ο πάνω κάτω. Δεν μπορούσε να βγάλει τη στολή που πάνω του, τόσο νεπονούσε. Και πάω και πιάνω τον και πιάνουμε στα εφημερεύοντα. Και εκεί που περιμένουμε. Ποια βλέπω. Ποια. Τι δουλειά έχει η Νατάσα Θεοδωρίδου στα εφημερεύοντα. Όχι, τελικά ήταν τούτη. Ήταν μια άλλη που ήταν ίδια φωτοκόπη. Πώς φτάσαμε σε αυτή την ιστορία. Αφού μιλούμε για γκέι. Και τι θέλουν να κάνουν και τούτη. Πώς να περάσει η ώρα του στο σπίτι. Παιδιά ενεχούν, υποχρέωση ενεχούν. Το φορού στολέ, δένονται, κρεμιούνται με αλυσίδες. Α, την άλλη φορά ο Κίκος έπιασε μου τις αλυσίδες που τον τζιπ μου για τα χιόνια και πέρασε τις στο λαιμό. Α, φτάνει. Καλά, πάντως να ξέρετε, το λέιτεξ κάνει αλλεργία. Συγγνώμη, αυτό το Κίκου είναι όνομα. Εσένα αυτό σου έκανε εντύπωση από όλα όσα ακούσαμε. Έτσι κι αλλιώς τα μισά δεν τα καταλάβαινα. Πάλι καλά. Πώς είσαι? Πώς να είμαι. Ακόμα πονάω. Λοιπόν, να θυμάσαι το σταθερό πόδι μπαίνει πρώτο. Εγώ δεν έχω σταθερό. Με το που πάω να μπω τρέμουν και τα δύο. Κανένα δεν είναι σταθερό. Πώς θα τα ξεχωρίσω. Ωραία. Λοιπόν, βγάζουμε πρώτα τη σόλα. Και τώρα ξαναθυμίζω, βάζουμε πρώτα το σταθερό πόδι. Δεν θα ακουμπήσουμε πρώτα τον πάγο. Εσύ ειδικά τον ακούμπησες αρκετά την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, ξαναλέω, βάζουμε πρώτα το σταθερό πόδι. Και τώρα βάζουμε και το sliding foot. Ποιο είπαμε ότι είναι αυτό? Αυτό που έχει περισσέψει. Πόσα πόδια σου περισσέψαν, έχεις βάλει το ένα, πόσα μείνανε? Τέσσερα. Τι λέει ρε παιδιά, τι είναι τραπέζι? Το δικό μου, το δικό σου, τη Νίκη και τη Τάλο. Καλά, ασχολήσω με τα δικά σου τα πόδια και εμεί τα δικά μα θα τα βολέψουμε. Καλά, ντε. Συγγνώμη. Εγώ να βοηθήσω ήθελα. Ωραία. Σαν πρώτη κίνηση, αυτό που θέλω είναι να συνηθίσετε ότι είσαστε πάνω σε πάγο. Εντάξει. Και σιγά σιγά με τη βοήθεια και τη κούπα να προχωρήσουμε μέχρι την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Δεν βγάζει λεφτά το ATM. Τι είπε? Τίποτα. Λοιπόν, φέρε τη λεκάνη σου ελαφρώς μπροστά. Ελαφρώς είπε. Όχι στο χατζιαβάτι. Κύριε Χριστό, γίνεται να μην μιλάνε οι πισινές μου. Γίνεται. Ελαφρώς τώρα και όχι στο χατζιαβάτι, όποιος και αν είναι αυτός. Καλέ, ο Χατζιαβάτης, ο φίλος του Καραγκιόζη από το θέατρο Σκιό. Δεν θέλω να το μάθω τώρα μετά. Καλά. Πάντως είναι, πώς έχετε εσείς στην Αμερική το Σούπερμαν. Και θέλω όλο το βάρος στο αριστερό πόδι, λυγίζεις λίγο το γόνατο. Μπράβο, και από αυτή τη στάση ξεκινάμε. Εντάξει, καταλάβαμε, ε? Νομίζω ναι. Ρίχνουμε όλο το βάρος στο πόδι που γλιστράει, ε? Ακριβώς. Τόπα. Λίγο φύσικο δεν είναι αυτό? Είναι, μέχρι να το συνηθίσετε. Στάλλο, γιατί πας ανάποδα? Έτσι μπαίνουμε εμείς στο roundabout. Συνεχίζουμε. Ωραία. Μικρό βήμα στην αρχή, μικρό. Μικρό. Αυτό είναι. Θες να πάει πιο μεγάλο. Αυτό λυγισμένο, το άλλο μένει πίσω. Αυτό είναι. Πώς κράτα το. Αυτό είναι. Βοήθεια! Τι έγινε? Έρχεται στ' άλλο κατά πάνω. Λόγω τα πόδια μου να τρέμουν σαν να πιένω πρώτη μέρα στο σχολείο. Μπορεί, πιάσε το mobile μου, τσεύκαλε μια φωτογραφία σαν τραγουδό, τσεύκουμε. Αύγουστο! Συνεχίζουμε. Και στην καρδιά μου το θερμόμετρο να λέει μείον δύο. Λοιπόν, θα φέρετε το sliding foot στο κέντρο του σώματός σας και όταν νιώσετε ότι όλο το βάρος είναι σε αυτό το πόδι, τότε θέλω με το πίσω πόδι να σπρώξετε και να γλιστρήσετε στον πάγο. Οκ. Okay. Νίκη εδώ, Φίβη δίπλα. Και πιο μακριά. Πολύ καλά. Και εκεί που περιμένουμε στα εφημερίδια, ποια φορώ? Μάνα μου, την Νατάσα Θεοδωρίδου.
συνεχίζουμε. Η πέτρα ζυγίζει περίπου 20 κιλά. Ωστόσο, την πιάνουμε μόνο με τα δύο δάχτυλα. Εδώ, έτσι. Και τώρα θέλω με μία απαλή κίνηση, είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά, για να κάνει περιστροφή, να τη ρίξετε η μία στην άλλη. Χωρίς δύναμη και θα δείτε ότι θα γλιστρήσει. Ωραία. Κόρη! Έρχομαι! Θέλω σε καλύτερο πιτσούδες! Στάλλο! Κόρη! Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που μπαίνει στο roundabout! Αλλιώς δεν συνεχίζουμε! Εντάξει, κόρη. Τώρα να κάνω U-turn. Συνεχίζουμε. Α, καλέ, αυτές είναι βαριές. Δεν θα τις σηκώσεις, θα γλιστρήσεις μαζί τους. Είσαι έτοιμη? Έτοιμη είμαι. Άντε, καλό ταξίδι. Say cheese! Cheese, Παναγία μου. Μπράβο! Μπράβο, Γαλέλα, να με μαζέψεις. Πάγωσα! Πού είσαι? Τι θέλω εγώ, μωρέ, στον πάγο. Μπιζέλη είμαι. Συγγνώμη, μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Αύριο μεθαύριο που θα πάμε σε αγώνες. Πότε σκοπεύει να πάει σε αγώνες? Αύριο μεθαύριο, δεν θέλει να το αφήσει για την άλλη εβδομάδα. Θα το κάνουμε με μία πέτρα. Ναι, αυτό στην ουσία ήταν για να δεις πώς είναι η αίσθηση να γλιστράμε στον πάγο. Λοιπόν, για να καταλάβω, γιατί εμένα με πόνεσε και λίγο η μέση μου. Με μία πέτρα είναι πιο δύσκολο, δηλαδή η τελική θέση που πρέπει να μάθουμε. Ποια είναι? Ερχόμαστε στο πατήρα πάντοτε από πίσω. Το βλέμμα μας είναι στραμμένο απέναντι, στο στόχο. Από εδώ και πέρα δεν κοιτάω τίποτε άλλο. Κατεβαίνω. Η ώμη τετράγωνη. Το στήθος απέναντι, στο στόχο. Όλο το βάρος του σώματός μου είναι στο δεξί πόδι. Πέτρα, αγκώνας, γόνατο είναι σε μία ευθεία. Ο αστράγαλος του αριστερού ποδιού είναι στο ίδιο ύψος με τα δάχτυλα του δεξιού ποδιού και τώρα είναι 5 κινήσεις μετρημένες. 1. Σηκώνομαι. 2. Πίσω η πέτρα. 3. Πίσω το πόδι. Εδώ κάνω μία μικρή παύση και μεταφέρω όλο το βάρος μου στο αριστερό πόδι. 4. Μπροστά η πέτρα. 5. Μπροστά το πόδι. Μάλιστα. Αν εμένα τα πόδια μου ανοίγανε τόσο, δεν θα έμενα στην Κυψέλη και δεν θα είχα παντρευτεί το Θόδωρα. Βλέπεις τις πέτρες που τσουλάνε, Κυριάκο? Τις βλέπω. Την έκφραση θα σε πάρουν με τις πέτρες. Τη γνωρίζεις? Πρόσεξε, Κυριάκο. Γιατί αυτοί, αν ανακαλύψουν ότι τους δουλεύεις, θα σε πάρουν με τις πέτρες. Και είναι βαριές οι πέτρες τους, Κυριάκο. Το περίεργο στο κέρλινγκ είναι ότι ενώ ρίχνεις όλο το βάρος του σώματός στην αριστερή πλευρά, ωστόσο την πέτρα την κρατάς και την ελέγχεις με το δεξί χέρι. Υπάρχει μια άσκηση που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι προκειμένου να συνηθίσετε αυτή την ανισορροπία. Πράγματα που κάνατε με το δεξί να τα κάνετε με το αριστερό ή και το αντίθετο. Απλά καθημερινά πράγματα, δηλαδή πώς τρώτε, με ποιο χέρι κρατάτε το μαχαίρι το πιρούνι ή πώς βάφεστε. Πώς. Κρατάω το ψαλίδι. Και αυτό ακόμα. Παίξτε γενικά με το δεξί και το αριστερό. Και σιγά τη ζυγούλη, πιο καλή είναι από μένα. Γιατί καλά δεν ξεκινάς? Λουλά, σήμερα θα σε κουρέψω με ένα άλλο σύστημα. Το δεξί θα γίνει αριστερό και το αριστερό θα γίνει δεξί. Γιατί? Σχ, μην μιλάς. Κάτσε να δούμε πώς θα το καταφέρω τώρα αυτό. Δεν είμαι τον καθρέφτη έτσι.
Δεν χρειάζεται. Όχι. Γύρω την καρέκλα. Ξάπλωσε. Ε, πέσε στο πάτωμα. Έτοιμη. Καλέ, έτσι δεν είναι η ζυγούλη. Έτσι είναι ο ρουβάς. Ε, ναι, γιατί κάθεται αριστερά στη φωτογραφία και μπερδεύτηκα. Το κούρεμα όμως είναι ίδιο. Αποκλείεται με το αριστερό. Κυρία Φίμπη, έτοιμες το κουρτίνες. Μπράβο. Σε μία ώρα πρέπει να είμαστε έτοιμες κι εμείς. Έλα. Λοιπόν, αυτός είναι ο νεαρός Ρωμαίος που αγαπάει πολύ την Ιουλιέτα, η οποία είναι 16 χρονών, οκ? Okay? Α, και εδώ είναι πάλι η Ιουλιέτα, πάντα 16 χρονών, μαζί με τη μητέρα της. Δηλαδή αυτή γέννησε αυτή. Αυτή. Στα λέω τώρα για να μην μείνει στον τόπο όταν αρχίσει η παράσταση. Ιντού. Εδώ είναι η Τάνια έξω από το γυμνάσιο που πήγαινε μικρή. Έρχεται, είσαι έτοιμη. Έτοιμη, κυρία Φίμπη, αλλά φοβάμαι. Άμα με καταλάβουν. Ποιοι? Όλο αυτό το κόσμο. Όλο αυτό το κόσμο έχει έρθει εδώ να δει μια 60χρονη που θα παίξει την Ιουλιέτα και θα καταλάβει εσένα. Αλίκη! Φίμπη μου, αγάπη μου. Να σου γνωρίσω μια πολύ καλή μου φίλη από τη Μόσχα, την Οξάνα Ντεμίτοβα. Welcome to Greece, I'm very glad to meet you. Και εγώ καιρόμαι πολύ, γλυκιά μου. Μιλάτε ελληνικά? Α, βεβαίως, η Οξάνα αγαπάει πολύ την Ελλάδα. Είμαι φιλελληνίδα. Έχω έρθει πολλές φορές στη Ελλάδα. Ρόμαν, κάθε καλοκαίρι για 10 χρόνια. Α, τι κάνει, πώς είναι? Δεν μιλάω πια με Ρόμαν. Με Ναόμι, ναι. Καλή κοπέλα. Αλλά Ρόμαν, όχι. Πονάει πολύ. Α, και λίγο βλάκας. Λοιπόν, εμείς λέμε να μπαίνουμε σιγά σιγά. Να κάνεις και εσύ τη δουλειά σου. Ωραία, θα σας δω μέσα. Μπράβο, πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Οξάνα. Κύριο Αχιλλέα. Τι κάνεις εδώ, Οξάνα? Έχω αεροπλάνο. Αλλά η Ναόμη με πήρε τον κόμενο. Είσαι με την κυρία Παπαδάτου? Ναι, 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 μαζί μου είναι. Γιατί υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Όχι, κανένα. Πού κάθεστε? Πρώτη σειρά. Ναι. Γιατί εγώ έχω αεροπλάνο. Η κυρία Οξάνα Ντεμίντοβα είναι η αυτοκύριος μετόχος στην εταιρεία Αεροφλότ στη Ρωσία. Και βρίσκει χρόνο να κρατάει τη γιαγιά μου στην Κυψέλη? Δεν είναι μόνη της. Στην εταιρεία έχει κι άλλους μετόχους. Που κρατάνε άλλες γιαγιάδες. Αν είστε τόσο κύριος όσο θέλετε να φαίνεστε, δεν θα αποκαλύψετε σε κανέναν το μικρό μας μυστικό και εγώ σαν αντάλλαγμα θα σας δώσω τη συνέντευξη που τόσο θα θέλετε. Επειδή είμαι πιο κύριος από ό,τι έχετε συνηθίσει να είναι ένας άντρας, το μυστικό σας είναι ασφαλές ούτως ή άλλως, χωρίς αντάλλαγμα. Τι ωραία που τα λέτε. Μόνο σας τα σκέφτεστε? Όχι, μου τα γράφει ο παπακαλιά της. Ναι, μόνο που αυτός τα λέει και στην επόμενη σκηνή κάνει σεξ. Με εσάς δεν θα συμβεί το ίδιο. Όντως. Έχω να ξυπνήσω πρωί αύριο. Ίσως κάποιο άλλο βράδυ. Καλή παράσταση. Κύριε Καρπαθάκη, έχετε υπόψη σας παρακαλώ, πως δεν είστε τόσο γοητευτικός όσο νομίζετε και πως ούτε εγώ είμαι τόσο καλή όσο θα θέλατε να είμαι. Ίσως να είστε και καλύτεροι. Και βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι θυμάστε το επιθετό μου. Καλά να περάσετε. Κυρία Ντεμίντοβα, χάρηκα πολύ για την γνωριμία. Καλές πτήσεις. Παρασκευή, πες και γεια σου, τ' αργήσω μισή ώρα γιατί πάω ξαδέρφη μου, Ed. Υπάρχει πιθανότητα να σε ξέρει και κανένας άλλος εδώ μέσα. Απ' την Αεροφλότ? Όχι, απ' την Κυψέλη. Μπράβο. Πολύ ωραία έκθεση. Ένα λαθάκι σου έχω διορθώσει μόνο. Το συγκατοικό. Γράφτε με χάμα κάπου, όχι με δύο χάμα. Πού? Α, ναι. Κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ ωραία. Άργησα. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Πήρα κοτόπουλο και σαλάτα και θα φτιάξω και πατάτες. Σε 10 λεπτά θα τα έχω όλα έτοιμα. Άργησα γιατί έμεινα λίγο παραπάνω στην προπόνηση. Καλά, πρέπει να με δείτε σήμερα. Ήμουν πάρα πολύ καλή. Η θεία φράσου? Τη θεία σας, καλύτερα να μην τη δείτε ακόμα. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Θέλετε το Σάββατο που δεν έχετε σχολείο να έρθετε μαζί να σας το μάθω? Ναι! Τέλεια, θα πάμε τότε, αγάπη μου. Θα σας αρέσει πολύ, θα δεις. Κάνετε τα μαθήματά σας. Έγραψα μια έκθεση και μου τη διορθώνει η Άννα. Ωραία, θα φτιάξω το φαγητό και θα τη δω κι εγώ.
Άννα, εσύ φροντιστήριο δεν έχεις. Δεν πήγες για να μείνεις με τον αδερφό σου. Δεν πήγα γιατί δεν το πλήρωσες. Τι? Με διώξανε. Μου είπανε να μην ξαναπάω να το πληρώσεις. Πού πας? Φροντιστήριο πάντως και να ήθελα δεν πάω. Φρόντισες εσύ γι' αυτό. Μια βόλτα θα πάω με το Μινά και τη Δήμητρα. Μην με πάρεις τηλέφωνο. Θα γυρίσω πριν τις 11. Ξέρω τις υποχρεώσεις μου. Εσύ δεν ξέρεις τις δικές σου. Μπορεί να είναι της νιώτης μου η τρέλα. Κάθε φορά όμως που τον κοιτώ, νιώθω τα κοριτσίστικα μαγουλά μου. Να κοκκινίζουν από ντροπή ή από πόθο. Παραμάνα μου καλή, βιάσου και γύρνα γρήγορα να μου φέρεις το μήνυμά του. Γιατί η εφηβική καρδιά μου δεν αντέχει άλλο. Τι είπε να κάνει παραπάνω η καρδιά της? Bypass. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, γλυκιά μου. Δουλέψαμε πάρα πολύ. Ω, κυρία Δεμίντοβα, έχω ακούσει πάρα πολλά για εσάς. Βλέπω τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα. Είναι μεγάλη μου τιμή που ήρθατε. Ναι, το ξέρω είναι. Και από εδώ, και από εδώ. Πού να κοιτάω? Μην κουνάς το κεφάλι σου δεξιά και αριστερά. Σε ένα σημείο κοιτάς σταθερά. Δεν βλέπω τίποτα. Ούτε αυτή. Να περιμένουμε να σταματήσει η βροχή γιατί το πάρκινγκ είναι 4 τετράγωνα από εδώ. Θα γίνουμε μουσκεμα, εντάξει. Εντάξει, κυρία Φίβη. Έκανα ρεζίλι εσάς σήμερα. Όχι. Δεν ήθελα να κάνω εσάς ρεζίλι. Δεν έκανες ρεζίλι. Μια χαρά ήσουν, όλα καλά. Πιο καλά όμως όταν πηγαίνατε σε αυτά με κύριο Μάνου. Πιο καλά δεν είναι να είστε με κύριο Μάνου. Φίλοι σας, τι λένε? Δεν λένε, δεν έχω φίλους. Γιατί? Γιατί δεν θέλω. Εκτός από τις ατάκες, έπρεπε να πείτε στον Παπακαλιάτη να σας δώσει και μια ομπρέλα για να μας περάσετε απέναντι. Ναι. Αλλά είχατε δίκιο. Βοηθάει μόνο αν είναι να ακολουθήσει σεξ. Από τη στιγμή που αυτό το αποκλείσατε, θα μας αφήσει να γίνουμε μουσκεμα. Έτσι μου είπε. Βρελές! 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 Ορίστε. Ευχαριστώ. Όχι εμένα, το Χριστόφορο. Προφανώς άλλαξε γνώμη. Προφανώς. Μεταβιβάστε του λοιπόν τις ευχαριστίες μου. Καληνύχτα. Καλημέρα, φεύγεις για το σχολείο. Το λογαριασμό της ΔΕΗ κοιτούσες. Έχεις να το πληρώσεις να αγοράσω κεριά γυρνώντας. Πρόκειται σύμφωνα με τις αποκλειστικές μας πληροφορίες για την κυρία Οξάνα Νταρίμοβα, μια Ρωσίδα επιχειρηματία. Τι επιχειρήσεις έχει? Έχει εταιρείες πετρελαίου στην Κασπία θάλασσα. Με αδαμαντορυχία στη Νότια Αφρική. Και ακούγεται ότι έχει και δεσμό με πολύ γνωστό Έλληνα εφοπλιστή. Που αν μαθευτεί το όνομά του, θα είναι σοκ. Μάλιστα. Πώς την είπες? Οξάνα Δημητρόβα. Και εδώ βλέπουμε την κυρία Σβετλάνα Ντόροβα. Καλημέρα, Οξάνα. Κυρία Φίμπη, πολύ μεγάλο καμό έκανα. Πολύ, είναι πολύ γνωστή. Σε Ελλάδα, σε Ρωσία. Πολύ. Μοντέλο με μαντορυχία είμαι. Μπράβο, Οξάνα, μπράβο. Τι είναι αυτό εδώ? Κάτω από πόρτα το ρίξαν το πρωί. Μας καλούνε σε θέατρο, γιατί Πέμπτη κοιτάω ένα παππού στο γεννήματα. Να ακυρώσω παππού. Όχι, όχι, λάθος κάνετε. Δεν έχει συμβεί επανειλημμένος. Μια φορά έχει συμβεί. Πέρυσι τα Χριστούγεννα που καθυστέρησα να πληρώσω και ποτέ άλλοτε. Έρχεσαι και παίρνεις θέση πάντοτε πίσω από το πατήρα. Και από αυτό το σημείο και μετά, το φλέμα σου είναι σταθερό απέναντι. Εντάξει. Και τώρα θέλω ωραία, να δω τα πέντε βήματα. Δώστε μου την κυρία Κοκολάκη τότε, αφού δεν είστε σε αρμόδια. Αφού μου λέτε δεν
είναι στα αρμόδια. Δώστε μου την κυρία Κοκολάκη. Ω, δεν φωνάζω και δεν προσπαθώ να βγω από πάνω. Ξέρω ότι η στάση μου δεν είναι υπεύθυνη, ξέρω ότι είμαι εκπρόθεσμη. Αλλά τη δική μου ανευθυνότητα τη φορτώσατε στο παιδί μου και μάλιστα με το χειρότερο τρόπο. Αφού τη διώξατε, ήρθε και τη διώξατε. Ωραία, θα περιμένω να με πάρει η κυρία Κοκολάκη. Ναι, γεια σας. Πολύ ωραία, μπράβο. Μπράβο, κόρη! Εξάπλωσες σαν τον Ανακόντα! Πολύ καλή. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, θέλω να ζητήσω μια χάρη. Έχουμε τρεις ώρες. Θέλω αυτές τις ώρες να είστε εδώ συγκεντρωμένες. Ό,τι προβλήματα, ό,τι εκκρεμότητα έχετε, θα τα λύνετε πριν ή μετά την προπόνηση. Δεν θέλω ούτε άσκοπες συζητήσεις, ούτε τηλεφωνήματα. Εγώ είμαι εδώ για εσάς, δεν πληρώνομαι. Είμαι εδώ επειδή εσείς το ζητήσατε. Θα είστε κι εσείς εδώ. Είναι από το φροντιστήριο της κόρης μου. Μόλις τελειώσει η προπόνηση, λοιπόν, θα πάρεις τηλέφωνο στο φροντιστήριο της κόρης σου ή ας φρόντισες να έπαιρνες πριν. Είπαμε μπαίνουμε από πίσω στο πατήρι. Εντάξει, τώρα μπήκα ήδη από μπροστά, δεν πειράζει. Πειράζει, είπαμε μπαίνουμε πάντα από πίσω. Από πίσω μπαίνεις εσύ, εμείς μπαίνουμε από μπροστά. Παράλληλα τα πόδια σου. Παράλληλα είναι. Στο διάολο. Χτύπησες. Δεν χτύπησε, καλά είναι. Αυτό εννοούσα όταν έλεγα θέλω να είστε εδώ και συγκεντρωμένες. Αυτό ακριβώς. Εντάξει, και εσείς έχετε προβλήματα και εγώ έχω προβλήματα. Τι πρόβλημα έχεις εσύ? Δεν βρήκε ζώνη να ταιριάζει με τα παπούτσια σου? Ή φοβάσαι με το βρισκόμενο το βράδυ? Για έλα στο σπίτι μου να δεις πώς είναι τα προβλήματα. Πώς είναι να μην έχεις να πληρώσει το ρεύμα, το φροντιστήριο, να μην σου μιλάει η κόρη σου, να βλέπεις το γιο σου. Τι ξέρεις εσύ από αυτά? Τίποτα. Πέρασε έξω, παρακαλώ. Είπα έξω. Κακώς μας ανέλαβες τελικά. Και ξέρεις γιατί? Γιατί δεν έχεις τίποτα κοινό με εμάς. Τίποτα. Γύρνα πίσω, στον Καναδά σου. Είμαστε εντάξει? Είμαστε εντάξει. Μπορείτε να πείτε στη μικρή να έρθει κανονικά αύριο. Δεν θα ξανάρθει, θα αλλάξουμε φροντιστήριο. Έχετε κάποιο παράπονο από εμάς? Κάθε άλλο, κάνατε πολύ καλή δουλειά. Της μάθατε μάλιστα κάτι που εγώ δεν ήξερα πώς να της το πω. Ότι αν δεν έχεις λεφτά, υπάρχουν πολλοί που θα σε πετάξουν σαν την τρίχα από το ζυμάρι. Απλώς θα πάμε κι αλλού για να μην έχει αυτή την αντιμετώπιση. Να πάρει έτσι μια πιο σφαιρική μόρφωση. Πολλά χτυπήματα από το σύρμα. Ανοίγει τα αρκετά. Βλέπει ότι ο αντίπαλος του δεν μπορεί να το κοντράρει. Δεν επίθετα τα χτυπήματα του. Τι γίνεται, τι κάνετε? Γονάτισε. Τι βλέπετε? Γονάτισε ο Μπράουν. Θες να δεις τίποτα εσύ? Όχι. Και τότε τι ήρθες εδώ για να μας πρίξεις? Καλά ήσουν στην κουζίνα σου. Τα λέγαμε εδώ πέρα και μας διάκοψες. Καλά, συγγνώμη, δεν ήθελα να σας διακόψω. Τράβα στην κουζίνα σου τότε. Τελείωσα από την κουζίνα. Νεύρα έχεις σήμερα, Θόδωρα, ε. Σταμάτα, σε παρακαλώ, γιατί δεν έχω και πολύ όρεξη. Σε παρακαλώ πολύ. Συνέχεια το παιχνίδι. Τελευταίος γύρος. Κοιμήθηκες, αγάπη μου? Όχι ακόμα, σε λίγο. Καλά, κοιμήσου σιγά σιγά. Εγώ θα καθίσω λιγάκι εδώ στο δωμάτιο, ναι. Δεν θέλω να πάω έξω. Ο μπαμπάς και ο αδελφός μου βλέπουν ποδόσφαιρο. Θα καθίσω εδώ. Εντάξει, μαμά. Hi. Hi. Are you looking for Chris?
Oh, yes. I'm sorry. I'm Nikki. I'm a player in his team. Yeah, nice to meet you, Nikki. Nice to meet you, too. I'm Richard. Hi, Richard. You're from Canada, like Chris? You're a friend from Canada? Yeah, I just arrived from Toronto this morning, and yes, I'm his friend. His partner. I mean, we're a couple. Ah, couple. Great. I was talking on the phone with your brother, and I didn't hear the bell. It's okay, I got it. It's Nikki. Yeah, I know who she is. Come in. That's our house in Toronto. And those are Chris's parents. That man? That's my grandmother, Irene. She lives in Ottawa. And this? Is that you, Richard? Yeah, at the Olympics, 2002 in Salt Lake City. And that's Chris. And that one is from the World Cup the next year. You won a gold medal? Yeah, twice. Both the Olympics and the World Championships. I was skipped both times. And Chris played as our second at the Worlds. And at the Olympics, he was alternate. But he played in two games as lead, right? Right. Let me bring you some more wine. Κεφτεί. Αυτή είναι μερικά χρόνια μετά. Έχω κι εγώ φωτογραφίες. Με παρόμοια σειρά στο σπίτι. Το φαντάζομαι. Μοιάζουν. So, Nikki, Chris says that you are a great player. He says you're very talented. You got the body position right from the first day. He speaks very highly of you. I didn't know that. Maybe he speaks very highly of me in English, not in Greek. Well, then today you've learned one of his secrets. Actually, I think I've learned two. So, will you join us for dinner? Δύο πράγματα έμαθα εκείνη τη μέρα. Το ένα ήταν ότι στο κέρλινγκ το σώμα μας και το βλέμμα μας πρέπει να είναι πάντοτε στραμμένο στο στόχο μας. Και μόνο εκεί. Ο Χρήστος Μελίτης το ήξερε αυτό. Ήξερε πως να στέκεται τέλεια απέναντι στο στόχο του. Και αυτό ήταν το δεύτερο πράγμα που έμαθα εκείνη τη μέρα. Ποιος ήταν ο στόχος του. Ο Χρήστος Μελίτης ήθελε να είναι τέλειος για τον σύντροφό του. Ή μάλλον για τον τέλειο σύντροφό του. Για τον άνθρωπο που τον έκανε να χαμογελάει. Ναι, είδα και αυτό για πρώτη φορά εκείνο το βράδυ. Το χαμόγελό του. Και ήταν τέλειο.